si fora που γίνονται όλα και εσύ κοιτάζεις και στέκεις προσοχή. Σε διατάζουν και σου φωνάζουν και εσύ Κυπρέ πρώτος στην γραμμή. Και τα παιδιά σου, τα χρυσοψαρά σου στέκουν και χάσκουν κι όλο απορούν. Στα ψέματά σου, στα σκανδαλά σου κλείνουν το μάτι κι αυτά χαμογελούν. Κύπρος της μάσας λοιπόν και των κυρίων των βουλευτών, των μέσων των έξω τρελών, του φάτε να φάμε και παίξε πελών. Και παίξε πελών. Είχα τα κόλπα, εγώ μου τα όπλα, να παρελάβνεις να σε κοιτούν. Κι καχαρίες με ιστορίες σε μια γωνία χαραδοκούν. Κύπρος η χώρα που γίνονται όλα, φάτε να φάμε, δε μας θωρούν. Σουβλά σουβλάκια και παϊδάκια, τα παντελόνια δεν σε φορούν. Σαμπαραραμπα ταν, σαγκαρατούμπα παμ, σαμποπαραμπα τα ταν τα κατσατούμ. Σαμπαραραμπα παμ, ηλαραραμπα τσαν, ετσούμπα ταν τα ρατσατούγκα ταν. Θα πεις δε ρε σου, αλλά με έτσι θερμί μου ποτίζω ρε. Ακούμε ρε φίλε, αγαπητοί, παιδί δεσίν. Ρε παιδιά, γιατί ποτίζετε τα φυτά μεσημεριάτικα? Εδώ είδε ποινίδα, κυρία Γιατρένα. Κατάλαβα επιλογία. Δεν πάει καλά αυτή η κοπέλα. Στην καιρό που καταλάβαμε εμεί ότι δεν πάει καλά. Δεν ήθελα να για τώρα να μα το δει. Τσάδε πώ είμαστε, τσά. Εδώ πιάνουμε λί και βάλουμε. Τσά, είπα. Εδώ το τσά δεν το καταλάβω, κύριε Δίκητα. Ερουλά, εσύ άμα είσαι νηστική, βάλω σου τέσσερα πιάτα φαΐ. Θα τα βάλεις και να σπάσεις, το ίδιο και τούτο. Καλά, εγώ νομίζω, κύριε Δικητά, να ασχολείστε μόνο εσείς με τον τα ψαρούθηκια, εντάξει. Ενάρτητε να μου υπογράψετε ότι πρέπει να στείλω το έγγραφο τώρα, να πάει πας στο ΓΕΦ. Βάλα, σαν είναι και μαραζομένο. Θα συζητήσει ακρόαση που το ψυχίατρο είναι το κουνί. Άντε, κύριε Δικητά, υπογράψετε μου και ώρα να σχολάσουμε. Μουρμουράς, ρε, ρε, μουρμουράς. Έλα ρε. Άντε στρατιώτες λαοί, περάστε τα τέλεια και μην μου πείτε ότι δεν μπορείτε να περάσετε τα τέλη, γιατί δεν θα θυμωθώ. Άντε ρε Ρολάντο, πιάσε το τέλη και βοηθάω παπά σου Αλέξη. Πότε να ρίξω. Αλέξης που κάτω κύριε λαοί, άντε. Που κάτω πάνε να σύζομαι τα ρούχα μας έτσι σκέδε. Άντε ρε παπά, τέλειον, ναι μία δάμε σήμερα. Όχι, είναι και άντε ρε παπά. Είναι και παπά δάμε ρε στρατιώτη Ρολάντε. Τέλος ρε, είναι παπάς του ρε. Όχι, είναι παπάς. Μες στο στρατό ούτε παπάν έχουμε, ούτε μάμμαν έχουμε. Ήθελε η μάμμα σου τα μέσα πάλι. Ρέξε. Άντε, άντε. Κατανοείς τι θέλω να πω στρατιώτη λαέ. Μάλιστα, κατανοώ, κύριε Άσκα. Είναι να μπορώ να κάνω εκεί. Άντε, γε μου. Εγώ. Και κράτσε το όπλο σου, ρε Ρολαντό, έτσι θα μου κείς το όπλο σου. Μα πώς να το κείσω. Κύριε λαέ, κύριε, θα με τους το ρε πάνω ρε να σχιστεί ρε. Πώς τον έβαλες, δεν τα μου φταίω. Ενέρπιν τούτον τώρα, ενέρπι, τώρα. Κάτω, Κύριε Δικητά, μα δεν μουρμουρίσαι να δα μέσα δα. Η δουλειά μας δεν θα γίνει, τούν τα πράγματα πρέπει να πάσε σήμερα στο ΓΕΦ. Αφού δεν φύγει η δική μου, είναι εμένα που να φωνάζει ο κύριος ταξιάρχος. Ρούλα, είσαι μέσα! Καλώς τσακάστανα, έλα από δα! Καλώς τη φανούλα. Κύριε Δικητά, ο Ανδρέα και ο Κυριάκου είναι έξω και ποτίζουν τα φυτά μετά από διαταγή της κυρίας Μαστραπά. Όπως ξέρετε, δεν κάνει να ποτίζονται μεσημεριάτικα. Και γιατί δεν κάνει να ποτίζονται μεσημεριατικά? Επειδή, Ρούλα μου, οι ρίζες σου θα καταστραφούν από τη θερμοκρασία του νερού και θα μαραθούν. Ναι, μα θα με ένα λόνα, μάνα, μην το ξέρω εγώ. Και τι ώρα πρέπει να ποτίζονται μετά τις 4 το απόγευμα, AM ή PM? Συγχώρατε, γιατρέ, λίγο εκνευρισμένη, λέμπειρας. Θα τις περάσει υπόψε, διότι καλλιώτη υπόψε, να βγούμε έξω να πιούμε τα ποτάμα να χαλαρώσουμε. Μα ξέρω, κύριε Δικητή. Κύριε Δικητά, έτο ποιος ταΐζει τα ψαρούθηκια και τρώνε και σπάζουν. Έτο. Μεν τα ταΐζει ρε φανούλα τα ευλοημένα, είπαμε, μεν τα ταΐζετε. Κορί μου, είσαι νηστική. Και έρχονται και δύο σου τέσσερα πιάτα φαΐ και τρώεις τα, θα σπάσεις.
θα σπάσεις, α! Γιατί ύστερα εγώ φταίω για ό,τι γίνει μέσα. Θα αγγίσει κανένας παστιγγέλα, αλλά λογαστώ. Κανένας δεν θα μου τα είδε να ψάρουν για μένα, να ακούσετε. Κανένας, άνοιξε την πόρτα. Άνοιξε την πόρτα. Ο Κούζο και τα χρυσοψαρούθια του. Καταλάβες, και τα άλλα τα χρυσοψαρά σφακούν. Όχι, μάνα μου. Όχι, μάνα μου. Τι έγινε. Τι έγινε. Τίποτε δεν έγινε. Τίποτε, εσύ στον κόσμο σου. Εντάξει, στον κόσμο σου. Τίποτε δεν έγινε. Όχι, μάνα μου, και να βγω και έξω μητά σας. Μα εγώ. Ένα εγκεφαλικό μου να βγω έξω μαζί σας. Εγκεφαλικό που να πάθω. Λοιπόν, κύριε Ρολάντο, αγώνα, εσύ μου θα κάνεις τώρα. Θα πιάσεις τον παπά σου, θα πάλι μες στο θάλαμο και θα κάνετε λύση αρμολόγηση του όπλου που την αρκεί να το μάθει πόξο και ανακάτωτα, εντάξει. Τι θα μάθω πόξο. Καλά, κύριε Λαέ, τώρα δουλεύκεις μαζί, δηλαδή έξω τι έμαθαίναμε. Ξέρω τι έμαθαίναμε, κύριε Ασκά. Όμως, είναι τέλειος είναι η εκπαίδευση. Ρολάντο, μα προσπαθεί να μας πελάνει ο παπάς σου ή μου, α. Δηλαδή, νομίζει ότι είμαστε στο σχολείο τώρα και κάνουμε διάλειμμα τα εκλογημένα. Να μας κάνεις πελούς τώρα. Εντάξει ρε, ρέμεσε ρε. Οπα, εδώ δικητή ρε, αεροπορία, πες ένας και να μένεις πολλά σου. Εσείς πιένετε, πιένετε, πιένετε. Δεν γίναστε για το πείτε ότι μας θέλαμε, εντάξει ρε, ναι. Παρπατάτε ρε. Λίγο ρε, μα τι κύριε λάι μου, πιένε, φωνογιό μου, πιένε. Περνώ ρε, βάζε μου, χέρι μου, πιένε, πιένε. Αγιά μου ρε, πιένε εδώ. Είπε, κρύκα μου, χέρι μου. Ρολάνδο, έλα λάι μου. Έλα και εσύ κύριε Λαέ, τροχάδι. Έλα εδώ. Λοιπόν, πιάστε τη γυάλα με τα ψαρούθια και πιένετε κάτω στη βρύση. Θα τους αλλάξετε ρόνα να πλύνετε, να ξαναβάλλετε μέσα προσεκτικά και να μου τα φέρετε. Κύριε Λαέ, μάλιστα. Σε καθιστώ υπεύθυνο να επιστρέψεις τη γυάλα με τα ψαρούθια σώα και αυλαβή στο γραφείο μου. Μάλιστα, κύριε διοικητά. Σιγά και φτύσες μέσα. Πάτε. Όχι ρε, μαθαίνει όσο που πάει, α. Έλα. Θα μου είπες σωστά ρε, τώρα, να μου διάσει έναν γυάλα. Διέταξε με εμένα και εγώ είμαι υποχρεωμένος να διατάξω το παιδί μου. Πάρ' το! Άντε να σε δω! Ούτε εσύ παρά έσπαει μου αλεύρα μου, α. Πάντα πού πάθε και φωνάζει ρε ο Θεός. Το είναι, ξέρεις, είναι ένα νέο είδος γλυψίματος των φωναχτών που ακούεις. Ε, μα πού πας είναι τώρα, μα είναι τη γυάλα που βαστάω με τσις, πού πάει με γυάλα. Είναι να καρτερώ τον κούστο να έρθει να υπογράψει τώρα. Κατάλαβες, όχι μάνα μου, να τα κάνω εγώ. Και τώρα που να περνώ από το ΓΕΦ, διότι πάω στο στρατιώτη, δυο λεπτά και πέντε και τελειώνω. Λάμπδα. Κούζος. Όχι να καρτερώ τον κούζο, πότε να δεήσει, να υπογράψει. Μάνα μου. Μάνα μου, κι εγώ πρέπει να μου πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έπρεπε να μου εγώ. Άρτσι, τώρα είναι. Ού, νόρα μου. Άντε, ούλα, νόρα μας. Καλά περάσαμε, κύριε διοικητά. Αύριο μου πάλι άξιος που να ζήσει. Δεν κατάλαβα, γιατί άξιος που να ζήσει. Να ζήσουμε και να καλωζήσουμε, ρε Ρούλα. Έχουμε παιδιά να παντρέψουμε. Ο καθένας ό,τι έχει, κύριε διοικητά. Τώρα δεν παλάξαν τα κεφκές, ρε Ρούλα, μπορεί να πει. Κουράστηκα, κύριε διοικητά, κουράστηκα. Ρε Ρούλα. Μα να βγείτε έξω με τις κορούες, πόψε. Να βγούμε, ναι. Εσύ θα έρθεις, αφού σου είπα, είσαι καλεσμένη μας. Ξέρω, να δω. Να δω, κύριε διοικητά, να δω. Πάντως, Ρούλα μου, μαρούλα μου, αν δεν έρθεις, θα πιω τρία ποτήρκα στην υγειά σου. Τρία ποτήρκα, όπως πιένει η τσάκαρα του, πήρε η λαή. Κι λαή? Η λαή και τα περτίτια, η λαή δική μας. Ο βουλευτής ο γιος του, τσάκαρα του. Εδώ λοιπόν, κύριε διοικητά, αν πάλι έχεις τους εξοδούχους, δεν ξέρω, δηλαδή πάλι πέσαν τηλέφωνα, ας πούμε τώρα. Ρούλα! Έπεψα τον να πλύνουν τη γυάλα των ψαρκών και να αλλάξουν νερό, κορέ. Τη γυάλα! Κύριε διοικητά, τη γυάλα με αψάρκα. Ναι. Έχει αν την εσπάσουν που εκδίκηση. Ας σου την εσπάσουν τη γυάλα που εκδίκηση του τι. Άντε ρε παπά, έφυγες στο ψαρούι ρε παπά. Μα πού το γεια μου. Ρε παπά, εδώ μπορείς πιάσεις τον κόψε το μαγιάρι σου. Παναγιώ, τι θα πω τη δική του τώρα. Ε, να είσαι μόνο να βάλει με υπεύθυνο για την ατσάνια του. Αν μάτσι σου περνάμε πια δουλειά, ρε. Ε, μου περνάει με ένα αλλάξιμο από το νερό που γελά, ρε, όταν άρα μιλάς. Ε, τώρα δεν μπορώ να πω τη δική του, δηλαδή να πάω να μας φωνάζει. Ού, να μας είπε, όσο ξανά μας φωνάζει. Για έχω να σου πω, γιατί μου πιάνουμε τη μάμα σου να μας φωνάσει ένα σιγό. Τα κλειούκια μου, φίλε μου. Ναι, τα κλειούκια σου, μαλά ωραία, ρε. Εντάξει, έχει πρόβλημα, ρε. Εντάξει, ρε,
Να φύγει ωραίο, κουμπάρε, να πάμε να ξυριστούμε, να φρεσκαριστούμε διαπόψε, ναι, καταλαβαίνεις. Να πάεις, έχουμε να πάεις έξοδο απόψε. Ναι, 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 έξοδο και να περιπέξει τώρα ο σύρας. Ρε, μα νομίζεις να περάσεις καλά, α. Κιούσε γιατί να δεις πόψε, ρε. Ό,τι φάτσες σωρίζα μέσα όλη μέρα, να εσείς και πόψε, να περάσεις καλά, έτσι. Να περάσω, ρε, γιατί δεν περάσω. Λοιπόν, ο σύρας σου σου εύχεται να περάσεις καλή υπηρεσία απόψε, κυρία Σκά. Να προσέχετε που καμία ανέφοδο που κανένα γεφ. Να με σου κατεβεί ο Φίνας. Ένα έχει πρόβλημα, Φίνο. Να προσέχει να έφαει τραχανούι, που να σου άλλουν τίποτε οι μητσί πάλι μέσα. Ο Ασκάς μια φορά την παθαίνε ρε σειρά, τον το πράγμα πρέπει να το μάθαινες τόσο καιρό. Εντάξει. Και η γιορτή δική σου, παραμονή δική μου. Αύριο μου να βγάλεις εσού υπηρεσία, θα γελώ εγώ μας τη ράζη σου. Γελάς. Εσύ να βγει και εσού έξω, ναι. Βέβαια να βγει. Να βγει και η Μαρίνα σου στην Αθήνα με το καλαμαρούιν της. Σειρά! Παλού κοινά! Η παζάμε μου στην Αθήνα, ρε κουμπάρε. Στην Αθήνα μου είναι Μπελίν τώρα. Για ποιαν μπέλη ρε Ασκά, σου συναφερέ. Άντε ρε μάλλουν να τζεσιά, άντε ρε μάλλουν να. Μάνα, για μπέλη σου τερκάζει εσένα μια. Όχι μάνα μου, ου, δεν κάνει που τον έχω όλη μέρα. Δαμέ μες στο στρατόπεδο να τον έχω και εσώ. Όχι μάνα μου. Ένα ζώο. Κλείστο μάνα μου, κλείστο ή χαμήλωστο χρυσή μου. Ναι, Κωνσταντίνο μας, δεν ακούω τι μου λέεις. Μαμά, μαμά, είπες τίποτε. Κλείς το χρυσή μου ή χαμήλω το μιλό στο τηλέφωνο. Ψάρι, τι ψάρι θέλετε, Κωνσταντίνο μας. Τι ψάρι θέλουμε. Ρε, Λουκί μου, μ' ακούεις καλά, μάνα μου. Θέλουμε ένα ψαρούι, μάνα μου. Ένα ψαρούδι. Καλά, μάνα μου, ένα ψαρούδι. Ποιοι θα φάνε και ποιοι θα μείνουν. Μα δεν είναι για να το φάμε, ρε, Λουκί μου. Άκου, ρε, άκου τη μάνα σου, Παναγία. Μα είναι και ο Ρολαντίνος μου, τζαμέ. Δώσ' μου το μωρό να του μιλήσω, σε παρακαλώ. Ε, Λουκί, καταλάβεις. Θέλουμε να πάει σε ένα pet shop, να αγοράσεις ένα χρυσό ψαρό και να μας το φέρεις στο στρατόπεδο, μάνα μου. Μα, χρυσό ψαρό, χρυσό ψαρό. Ε, Ρολάντο, δεν εξηγούμε τον μάμα σου. Παπά, φέρτε να σε εξηγήσω, να μην φάει μπογκούς, ρε, παπά. Φέρτε. Έλα, να σου δώσω τον Ρολάντο να σου εξηγήσει. Λοιπόν, Λουκί μου, εψόφισε το χρυσόψαν του κύριου διοικητή του Κούζου και θέλουμε ένα το ίδιο τώρα. Καλά, χρυσέ μου, πού ξέρω εγώ ποιον είναι το ίδιο. Έχει χίλιον εδώ ψαρούδια η θάλασσα. Τι έγινε ρε μαμά. Μα ξέρω εγώ θέλουν ένα ψαρούδι, δηλαδή, αλλά δεν κατάλαβα. Μαμά, θέλουμε ένα χρυσόψαρο να μας φέρεις να πεις στο στρατόπεδο τώρα, τώρα. Εχτες πέτεις, εχτες. Ακούσες, εχτες λέει ο παπάς. Έκλεισε μου το. Η Λούκιζε οι άνδρες της. Καλά ρε αγάπη μου, εγώ τώρα έχω ραντεβού στο κομμωτήρι. Πώς θα πάω να τους πιάσω ψάρι. Γεια σας καλά, Λάρη. Μάλιστα κυρία διοικητά, διατάξτε με. Τι είναι πελέτα και στη Βρύση, είναι η λαϊκή κάτω ρε. Έρχονται λαοί στη Βρύση, κύριε Δικητά. Οι λαοί στη Βρύση, ρε. Οι λαοί δικοί μας είναι κάτω έψω να πλύνουν τη γυάλα, ρε. Πέσαμε στη γυάλα, ρε. Μάλιστα, κύριε Δικητά, να πάω σκοπής. Επίενε πελέτα, άτε, είναι να μου κάνεις, διότι είναι αυκό και έξω από ψαπά, φρεσκαριστούμε λίγο. Να πάτε κύριε Δικητά, να μένεσετε καμία νένια και τα ψαρούθια σας θα είναι υπό την ευθύνη του Ασκά. Μένα ανησυχάτε καθόλου. Ωραία, ωραία, Ασκά. Λοιπόν, να φεύγω κι εγώ καλό. Εσύ θα έρθεις πόψη μητά μας. Όχι, αφού είμαι υπηρεσία, κύριε Δικητά. Α, εντάξει, ρε Ασκά. Αναπαύση. Διατάξτε, κύριε Δικητά. Οι δύο λαοί να μου παρουσιαστούν με τα ψαρούθια του Κούζου. Παναγία, πατώρα, Ασκά! Παναγία, τι θα κάνουμε τώρα? Ας το πάνω μου, θα ελιχθούμε πολιτικά. Δουλειά που την ξέρω. Ναι, μα ελιχθεί ο Κούζος, όμως είναι να κατσαρίζει. Κατσαρίζει, μέχρι χρησιμοποιαστούν τη λέξη για τους πολιτικούς, γιατί εσύ... Λοιπόν, κοίτα ξανά, εσύ στάθω προσοχή, παλουκόνομαι, παλουκόνομαι, έτοιμος. Όχι. Λαϊ, μα για να με πελάνετε, να με βγάλετε πελόν να βουρώ μες τα όρη, α, άμα σας φωνάζω από όλο, ας. Ρολάντο, κλείς το νερό. Ρολάντο, κλείς το νερό, να το προσέχουμε τώρα που το έχουμε. Κύριε Επιλοχία, Κωνσταντίνο... Μα είναι με πελάνω, ρε, το την κύριε Επιλοχία, την κύριε Επιλοχία. Εν τόσο δύσκολο να κλείσετε μία βρύση. Κύριε Επιλοχία, Κωνσταντίνο, επειδή βρισκόμεθα εις προσοχήν, θα μπορούσαμε να πάμε εις μία ανάπαυση για να μπορέσουμε να κλείσουμε το νερό. Τέλος, είμαστε μία ανάπαυση, πέρα εδώ, μία ανάπαυση κανονικά, για να κλείσω το νερό. Θα προσοχήν, τι δεν κάνουμε. Μία ανάπαυση. Αυτό είναι καλό. Σημαίνει ότι μαθαίνετε. Εσπινής Φανή. Ναι. Μα να φύγετε, θα με εξετάσετε. Αύριο, Μαρτί, αύριο. Εγώ απόψε που ήθελα όμως να φύγω. Συγγνώμη, τώρα σχόλασα, τι να σου κάνω, τόση ώρα που ήσουν. Γίνεται να πείτε το υπόπτη, βασικά, εγώ σε ώρα 4-5 μπορεί να είμαι πίσω. Ο υπόπτης ποιος είναι? Ο Ασκάς.
Ξέχαστο, ο Ασκάς δεν πρόκειται να με ακούσει. Εάν του πείτε ότι είμαι άρρωστος. Ο Ασκάς είναι Ασκάς. Λοιπόν, να του πω ότι ζαλίζουμε, να σας πιάσει τηλέφωνο και εσείς να του πείτε να με βγάλει έστω και με υπηρεσιακό. Λυπάμαι, αλλά ο Ασκάς είναι Ασκάς. Ναι, ρε. Σιγά που να κάτσω εγώ μέσα και να με καθυτεράζει το μωρό. Ω. Έλα, ρε, αγάπη. Όψε, εντάξει, όπως είπαμε. Ναι. Εντάξει. Άντε, αγάπη. Καλό. Ταξίδι στα πέντε χότ. Καλά μας κάνει, κύριε. Η γιατρός έφυγε και έμουν δόκει άδεια. Κουμπάρε, γιατί φεύγει και ζούμε να πνάσουμε. Έτσι να κάνω να φύγω, είναι μόνο να μείνω μέσα. Κάμε πάντα στη σημεία σου και πάμε, πάει, πίνε. Κατάλαβες, κύριε μου, οι μονιμάδες να φεύγουν και να μην σκούμε εμείς μέσα. Εκείνεται μια εβδομάδα, ρε κουμπάρε. Να φεύγουμε όλοι και να μην σκούν οι μονιμάδες, ρε κουμπάρε. Κανονικά έτσι έπρεπε να γίνεις και ρε κουτουγε. Μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον. Ένα φύγω, θα μείνω μέσα. Κάλυψε με, ρε φίλε. Να σε καλύψω, φιλούι μου. Πέντε παουρέζε και τέσσερις πίτες γύρω με μπούλα μέσα. Δέχουμε. Μπορεί να σπάσω. Σπάσε το χέρι μου, έτσι να σπάσεις. Έτσι είναι μου, στο στρατό μαθαίνεις πολλά πράγματα, έτσι μικρά πράγματα, αλλά μαθαίνεις αρκετά. Έτσι δεν είναι ελοχεία. Ναι, ναι, έτσι είναι. Χαλάρωσε, κύριε Λαέ, χαλάρωσε. Α. Νιώθω έτσι λίγο σωστό. Όχι, έτσι είναι. Έστειλε με ο διοικητής να του πάρω τη γυάλα του. Ασχολείται ολόκληρος διοικητής και εκείνος με μία γυάλα με ψαρούθηκε. Και στο κάτω-κάτω, είναι σωστό, ρωτώ δηλαδή, είναι σωστό να έχεις και ο ψαρούθηκε και ο πλάσματα του Θεού μέσα σε μία γυάλα εγκλωβισμένα. Το γυαλιά ψαρούθηκε, το ψαρού είναι πλάσμα. Καλογία μου, εντέλος. Είναι πλάσματα τα ψαρούθηκε, τι ήταν. Κύριε Επί Κωνσταντίνου της Εθνικής Φρουράς, σας συγχαίρω, πραγματικά σας συγχαίρω. Δια την αγάπη και φροντίδα μπροστά σε αυτά τα ταλαιπωρημένα ζώα αυτού του πλανήτη, όπως είναι, ας πούμε, τα ψαράκια, τα σπουργίτια, τα σγαρτιρούθια, τα αμπελοπούλια κλπ. Μα για το όνομα του Θεού, κύριε Λαέ, δεν είμαστε δηλαδή, νόμιζες, είμαστε χωραΐτικα. Που είμαστε τον ασκάμπο μεγαλώσαμε, ναι, μεγαλώσαμε μέσα στη φύση. Μπράβο, γεμ. Με διεπότησε η μάνα μου με τα στοιχεία αυτά λατρείας προς τη φύση. Μπράβο, πάση περιπτώσει, δώστε μου γυάλα να εμπάρω του κυρίου Κουζού, διότι έχει μια ώρα να πελάνε με γυάλα του. Φέρτε γυάλα, γεια μου. Κοιτάξτε να δείτε, εμένα μου είπε ο διοικητής, με έβαλε μάλιστα υπεύθυνο για αυτήν τη γυάλα και μου είπε το εξής. Κύριε Λαέ, σε καταστώ υπεύθυνον για την ασφαλή επιστροφή της γυάλας μου εις το γραφείο μου. Μάλιστα. Ναι. Κάμε στο φινιζιά, ρε παπά. Σιγά, σιγά. Και κάτι που ξέχασα να σας πω, οφείλω να σας πω, είναι το γεγονός ότι λόγω της αγάπης σας προς τα ζώα και της συμπεριφοράς σας γενικά μέσα σε αυτόν τον στρατόπεδο, εγώ θα φροντίσω να πω στον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς να σας δώσει τουλάχιστον τη διοίκηση ενός στρατοπέδου ή τουλάχιστον ενός συντάγματος. Είπες και μάνα, έτσι ο ψάρου και άπωσε μέσα στη γυάλα. Γεια σας, είμαι η κυρία Λαού. Ω, κυρία Λαού, τι κάνετε. Μα με μου πεις ότι δεν είναι η κόρη σου. Ναι, είναι η άντρια μου, τούτια μεγάλωσε. Τα θυμούμε ότι μου ήταν μωρούν και έρχεστε να πιάνετε χρυσόψαρα. Ο κύριος Λαγός, τι κάνει. Υπηρετεί την πατρίδα του. Ελπίζω να διαβάσετε τα νέα μαζί στις εφημερίδες. Μαμά, άντε και βιάζουμε. Καλά, Χρυσή μου, ρωτάω ο κύριος για τον παπάκι σου, να μην του πούμε. Βασικά θέλουμε ένα ψαρούι. Κύριε Κλεάνθη, δεν ήξερα αν με είδατε. Ήμουνα κι εγώ προχτές στην τηλεόραση. Μαμά, να φύγω και να σε αφήσω. Ήρθαμε για να αγοράσουμε ένα ψαρούι, εμείς να μείνουμε εδώ με. Είδε συμπεριφορά η σημερινή νεολαία. Κόρη μου, ρωτάμε για τον παπάκι σου, τον Κωνσταντίνο μας, να μην του πούμε του ανθρώπου. Κύριε Κλεάνθη, βασικά θέλουμε ένα χρυσό ψαρό γιατί θέλει το παπάς μου στο στρατόπεδο. Μα μέσα στο στρατόπεδο. Ναι, ναι, ψόφισε τους έναν και μας είπαν να τους πάρουμε έναν άλλο. Και αλέξτε, ό,τι θέλετε να σας βάλω. Ναι, βασικά ένα θέλουμε, διότι ένα μας ζητήσαν. Μαμά, θα πάει στο κομμωτήριο. Σιωπή είναι εσύ, άντρια μου. Ένα μας ζήτησε, χρυσέ μου, ό,τι θέλουν να στο κάνουν. Εγώ να βάλω δύο που μένα και ό,τι θέλετε κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλοσύνη σας, ευχαριστώ. Μάλιστα. Είναι όντως αδικαιολόγητος απόν ένας χρυσόψαρης. Λοιπόν, κύριε Λαέτα, τι αντελειώσατε. Θα βγείτε αύριο στην αναφορά σας
και θα αναφερθείτε στον κύριο διοικητή σας και να του πείτε «Κύριε Κούζε μου, έχασαμε σου το ένα ψαρούι γιατί δυο πλάσματα δεν ήμασταν άξια και ικανά να κουμαντάρουμε δύο ψαράκια και μας έφυγε». Μα αφού σας εξήγησε κύριε Λοχία. Μάλιστα κύριε Λοχία και τα μουσκουρούθια τώρα κύριε βουλευτά. Άβριστα και δεν παρπατώ. Τι μου εξήγησες? Ότι δεν είναι εμένα που έφυγε το ψαρούι. Α, εντάξει. Τότε να αποφασίσετε ποιος που τους κιόνει να φάει. Ο μεγάλος ο λαός ή ο μητσής ο λαός. Μα γιατί να τη φάμε κύριε έπι μου. Για ένα ψαρούι είναι τόσο έτσι. Μην πείτε του κύριου Κούζη τόσο ψαρούι. Να βρει να βγει αναφορά. Πείτε του κύριου Κούζη μου για τόσο ψαρούι να φάμε. Λοιπόν, ο ένας τη γυναίκα σας τώρα για να μας φέρει κανέναν άλλον είδος χρυσό ψάρου, α, το ίδιο να. Όχι, μα αφού είμαι της χρυσό ψάρου. Υπάρχουν δυο είδος χρυσό ψάρα. Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν πολλών ειδών. Αν κρίνω που δα μέσα, υπάρχουν πολλών είδων χρυσό ψάρου. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται, κύριε. Μπορεί να καταλάβεις, κύριε Λαέ, διότι με στούν την μονάδα, ξέρεις πόσα είδη χρυσό ψάρα έχουμε. Έχουμε χρυσό ψάρα ποτούτα. Έχουμε χρυσό ψάρα με κορώνα. Έχουμε χρυσό ψάρα με μήλες. Βλέπε κουτούχο. Έχουμε και χρυσό ψάρα όμως που κάποτε ο παπάκης τους ήταν μες στη βουλή και έμπλε με τους καρχαρίες. Δεν σας καταλαβαίνω. Ούι να με καταλάβεις κύριε Λαή, να με καταλάβεις γιατί χρειάζομαι κι εγώ κατανόηση. Να μην κάνω κι εγώ μια υπηρεσία για μέσα συμβεί κάτι. Στρατιώτης Ιωάννου Μάρτης, κύριε Λοχή, επιτρέπετε. Όχι ρε, δεν επιτρέπετε, δεν επιτρέπετε. Μεταβολή κι εγώ. Κυρία Λουκαλία, πώς πάτε? Μια χαρά είναι. Μας πήρατε μας ψαράκια? Ναι, μόλις τα πήρα τώρα από το pet shop και θα τα πάρω στο στρατόπεδο. Ευχαριστούμε. Α, αλληλουγιά σου. Τι κάνεις, κουκλά μου, είσαι καλά? Καλά, κύριε Λουκιά μου, εσείς? Καλά είμαι, μια χαρά. Μα τα ψαράκια τι τα θέλετε? Α, είναι για τον κύριο διοικητή σας. Το διοικητή μας. Ναι, το διοικητή σας. Μα δεν μου λες, Λεφάνη μου, στο στρατόπεδο έχετε πουθενά ψαράκια? Έχετε λιμνούλα στο στρατόπεδο? Λιμνούλα, όχι. Ναι. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω, πάντως είπαμε ότι εψόφησαν ένα ψαράκι του κυρίου Κούζου και να τους πάρω έναν άλλο. Τώρα να μου να το κάνουν, δεν ξέρω. Πάντως έχει μια γυάλα, αλλά πώς ψόφησαν τα ψαράκια? Δεν ξέρω τίποτε, Χρυσή μου. Έμεναν είπα μου να μας φέρεις ένα ψαράκι. Τίποτε άλλο δεν ξέρω. Πάντως την ώρα που έφυγα, μια χαρά ήταν τα ψαράκια του. Τον κύριο Κούζου θα το δω το βράδυ πάντως. Αν θέλει να του πω κάτι. Α, τότε σε παρακαλώ πολύ να σου τα δώσω να του τα πάρεις εσύ. Βέβαια ο Ρολαντίνος μου είπε μάμα να τα φέρεις εσύ τώρα στο στρατόπεδο. Αλλά ξέρεις, έχω πάρα πολλές δουλειές. Έχω ραντεβού εδώ στο κομμωτήριο. Μετά έχω μια σύναξη για εκείνα τα σύνδεσμο που είμαι για τα φιλανθρωπικά μου. Γι' αυτό θα με υποχρεώσεις πάρα πολύ αν του τα πάρεις. Κανένα πρόβλημα. Δηλαδή θέλετε να τα πάω εκεί που θα πάω απόψε, έτσι? Ναι, σε παρακαλώ. Ξέρεις, ο Κωνσταντίνος μας είναι πολύ φίλος με τον κύριο που έχει το pet shop. Μέσα βλέπετε. Ο κύριος διοικητής σας και για ένα ψαράκι θέλει μέσα. Λοιπόν, σας τα αφήσω. Πού είναι η κοπέλα? Σήμερα το ραντεβού μου. Ναι, να κάτσω. Κοιτάξτε να δεις, αγάπη μου. Θέλω έτσι να μου τα περιποιηθείς λίγο, έτσι να μου τα διορθώσεις, διότι βιάζουμε πάρα πολύ, έτσι ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο λαός σας ότι είπε ο Πάμπος, έχει τα μείνει την έφη μου το γεφ. Φιλοσοφίες του ούτου τώρα. Για να φτιάχνουν μαζί ρε, ο Νάμπος σημαίνει ρε. Δεν με λες νέο, να. Sorry, να σε λαλώ κύριε Παλιέ. Δεν με λες νέο, να μην νευριάζω. Να νευριάσεις? Γιατί? Γιατί δεν έρχεσαι πάλι, έλα. Αν πεταχτώ πάνω σου, ξέρεις να μην να γίνει. Σίπου! Σίπου! Ρε, πιάστα! Σίπου ρε, Μαλλονέο! Άρεξε! Μαλλονέο! Να μου πεις να είσαι Μαλλονέο! Πώς το! Εγώ τουλάχιστον ρωγέλησες την. Ωραία τα πάντα. Κύριε Λαέ μου, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Διότι πρέπει να ξέρετε, μέσα στο στράτο, ο χρόνος είναι σημαντικός. Έχει το κλειστό και δεν ξέρω τον λόγο. Δεν ξέρω τον λόγο. Λαέ μου, δεν μας ενδιαφέρει εμάς αν το έχει κλειστό ή αν το έχει ανοιχτό. Λέει η κυρία σας. Πώς τη λένε την κυρία σας? Ποια κυρία μου? Τι κυρία σας, καλέ, την γυναίκα σας. Πώς το λέμε? Α, τη σύζυγό μου θέλετε να πει. Τη σύζυγος. Τη λένε Λουκία, ναι. Μα ξέρω το όνομα της, κύριε Λέμου, για το όνομα της. Είμαι συγχυσμένο με το ψαρούνι τώρα, γι' αυτό. Μα δεν είναι το θέμα τώρα, δεν είναι αν το έχει ανοιχτό το τηλέφωνο της η κυρία Λουκία ή αν το έχει κλειστό. Το θέμα είναι ότι το μακαρίτικο το ψαρούνι λείπει. Πρέπει να έβρουμε άλλον να αντικαταστήσουμε το μακαρίτικο. Ναι, θα αντικαταστήσουμε το μακαρίτικο.
Σε αυτόν έχετε δίκιο, κύριε Ελοχία, επί της εθνικής φοράς. Κύριε, πιάτε το και πάτε το ίδιο πιόνι, δηλαδή. Εντάξει, καταφέρετε τώρα. Κύριε Έπι, της Εψιλοφίτε, κύριε Λογία και κύριε Επιλογία. Εντάξει. Θέμα με τυπικό. Μα βλέπετε ότι αντιμετωπίζω και εγώ το θέμα με ψυχραιμή. Ναι. Είδατε με να εξώσω τον τόνο της φωνής. Όχι. Κανονικά. Έπρεπε και λαόν μεγάλο και λαόν μικρό να τους σύρω που μιαν επιγονάτων να τους εξαφανίσω που μες στο στρατόπεδο. Αφού αντελήφθηκα ότι έλειπε το ψαράκι. Βλέπετε όμως ότι δεν με καταλαβαίνετε τις εσείς. Είμαι πώς. Έτσι είναι εσύ που έχεις τον κούζο μπάστη και λες σου. Κεφαλή σου ήθελα. Ναι, είναι και ο κούζος. Δεν το είχα απόψη. Ναι, είναι γεγονός ότι αυτόν δεν το εσπίασε. Είστε κύριε Λαέ, η κυρία Λουκία σας, η κυρία σας έχει αργήσει και δεν βλέπω το ψαράκι να έρχεται. Πρέπει να είναι στο δρόμο, πρέπει μα να... πρέπει να είναι στο δρόμο, δεν και παρπατά, κύριε Λαέ, μου το πράγμα. Σημασία δεν έχει ότι δεν είναι κρίμα τσίνον το ψαρούδι να είναι μέσα σε μια τεράστια γυάλα χωρίς το αδερφάκι του. Μα δηλαδή σας ερωτώ και απαντάτε. Δεν σας καταλαβαίνω, κύριε. Μα αφού με καταλαβαίνεις, κύριε Λαέ, κάμε κάτι. Κάμε κάτι επιτέλους. Πιένε, κάμε δυο φραμμένα πιούμε, νάτε. Κι αν ως αύριο, η ώρα 5:30 το πρωί, δεν έρθει το ψαράκι, κάποια άλλα ψάρκα θα φέρουν την ευθύνη, να. Όχι να μην εκατώσετε με έναν μπαλέ. Νάτε, το δικό μου γλυκί, κάμε δυο φραμμένα πιούμε. Να είστε, κύριε Σκά. Σε ποιον τόπο κάνουν τα φραπέ. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, κύριε Λαέ, εγώ είπα θέλω φραπέ. Από εκεί και πέρα έχεις 10 λεπτά στη διάθεσή σου να κάνεις δύο φραπέ. Μάλιστα. Άτε. Και κύριε Λαέ. Ορίστε. Είναι μεγάλη ειδονή να σου σερβίρει το φραπέ σου ένας πολιτικός. Α, σας καταλαβαίνω, κύριε. Πόσον τζερόν να εξυπηρετά ο λαός την εξουσία. Να εξυπηρετήσει και η εξουσία μια φορά τον λαό. Συμφωνείτε, κύριε Λαέ. Ναι, βεβαίως έχετε πολύ δίκιο. Πήγαινε, γιατί ο χρόνος τρέχει, έχετε 9 λεπτά στη διάθεσή σας δια τους φραπέδες και δια το ψαράκι που ακόμα δεν ήρθε. Μα τηλεφώνησα. Μα τηλεφώνησα, κύριε Λαέ, δεν παρπατά, δεν παρπατά. Μα είσαι το κλειστό. Μα είσαι το κλειστό, είπαμε 100.000 φορές. Και αν θέλετε δηλαδή και μια συμβουλή από εμένα, αν και μεγαλύτερος εσείς, είναι επικίνδυνο, άκρος επικίνδυνο, να παίρνουμε τη γυναίκα μας τηλέφωνο πάνω στο κινητό της και να το έχει κλειστό. Α. Ναι, μπορεί, Μαρίνα. Μαρίνα, για να μην ευρειάσεις τώρα που θέλεις. Είναι υπηρεσία, καταλαβαίνεις. Άντε, κύριε Λαέ, τους φραπέδες, τους φραπέδες. Ναι. Και νομίζεις κόφτη με εμένα τώρα από το καλαμαρούι σου. Με μου ξανασύ να φέρεις εμένα τον καλαμαρά, άκουσες. Κύριε Ασκά, έχω την εντύπωση, όταν όμως η γυναίκα μας έχει το κινητό της ανοιχτό και πιάνει μας, είναι γι' αυτόν επικίνδυνο. Κάψε λαούς. Κλείστε σου! Κάψε λαούς! Λαούς, το μα λαούς! Όχι! Αποφασίστε! Ή λαούς ή φραπέ! Ή φραπέ ή λαούς! Είμαστε τα παιδιά της Κύπρου τα καλά. Κυπρέε σε προσέχουμε και με φακά σπενιά. Κυπρέε σε προσέχουμε και με φακά σπενιά. Δείτε μας την κορνιά, τρομέλα ρούγκαλα. Φέρνουν μας οι μαμάδες μας σουβλάκια σε φταλιά. Φέρνουν μας οι μαμάδες μας σουβλάκια σε φταλιά. Κύπρος πατρίδα μας και βόψε ήρα μας. Τώρα να κοιμηθείτε κι αύριο σφύρα μας. Τώρα να κοιμηθείτε κι αύριο σφύρα μας. Πού τα παίρνεις ρε τα ρίφια!